Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Action 24. Λοιπόν, μπορείτε στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπως ξέρετε, να μας βλέπετε με τον κλασικό τρόπο. Αλλά εάν θέλετε και σε όλη την Ελλάδα, είμαστε εδώ. Είτε με την OVA, είτε μπαίνετε στη σελίδα του Action 24, είτε γινόσαστε αμέσως φίλοι στο Facebook με την Βινελόπη. Και έχετε όλη την ευκαιρία. Προτείνω εσένα, είδες όμως. Ναι, και εγώ εσένα. Σας αυξάνω τους φίλους. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην σπεύσετε να βάλετε στοιχήματα για αυτές τις εκλογές. Οι δημοσκόποι προειδοποιούν ότι μπορεί να χάσετε τα λεφτά σας. Γιατί είναι τόσο θολό το τοπίο, το οποίο στην ομίχλη μου λέγει ο Γιώργος Κουμπτσάκος νωρίτερα, ότι είναι και μ' άρεσε η έκφραση. Μέχρι αυτή την ώρα το εκλογικό σώμα είναι σαστισμένο. Κανείς δεν ξέρει και στις εκλογές και στην κάλπη της Ευρωβουλής, αλλά κυρίως στις τοπικές εκλογές, πού θα καθίσει μπίλια. Επομένως, με επιφύλαξη να διερευνούμε εμείς δημοσιογραφικά και εσείς κοινωνικά πώς θα πάνε οι επόμενες μέρες, γιατί δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει αυτή την ώρα τίποτα απολύτως. Πάντως, δεν είναι όπως το περιμέναμε. Τουλάχιστον εγώ, Γιάννη, υπέθετα ότι 3 εβδομάδες πριν από τις αυτοδιοικητικές και 5 πριν από τις ευρωεκλογές, πριν στηθούν δηλαδή οι κάλπες, το κλίμα θα ήταν λίγο πιο έντονο. Αν μη τι άλλο, η αντιπαράθεση θα έχει φτάσει στα ύψη. Μέχρι στιγμής, πάντως, κυρίες και κύριοι, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν πάμε σε εκλογές σε λίγες μόλις μέρες. Ενδεχομένως, αυτό το διάστημα, αυτές οι 20 μέρες που μας μένουν, η πόλος να χτυπήσει κόκκινο. Ξέρεις που έχω καταλήξει στην Ελλόπη, τι φταίει γι' αυτό. Okay. Αυτό είναι το κλίμα που έχω και από την επαρχία στην οποία έχω διαρκή αναφορά. Η βουβαμάρα της κοινωνίας αντανακλάται στους πολιτικούς και δεν ξέρουν αν πρέπει να σηκώσουν τους τόνους ή όχι. Γιατί όταν βλέπουν βουβό εκλογικό σώμα, δεν ξέρουν και εκείνοι πώς να χτυπήσουν. Πώς να κινηθούν. Νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγος. Ότι η κοινωνία καθοδηγεί τις βουβές εκλογές. Μου έλεγε πριν από λίγο ένας καλεσμένος μας ότι όλο αυτό που γίνεται στο πολιτικό σύστημα ουδόλως ενδιαφέρει τους πολίτες. Άλλα δίνει τα θέματα που τους καίνε και ενδεχομένως και γι' αυτό δεν έχουμε από την πλευρά της κοινωνίας, από την πλευρά των πολιτών, να μπουν μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Ως καλή οικοδέσποινα λοιπόν, παρουσίασε μας τους εκλεκτούς καλεσμένους μας και κυριολεκτός αυτό, γιατί πράγματι έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους. Και από τις δύο πλευρές. Να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Κουμπτσάκο, υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής. Καλησπέρα κύριε Άβρα. Καλώς ήρθατε κύριε Κουμπτσάκο. Καλησπέρα κύριε Πολίτη. Καλησπέρα σε όλους. Το Γιώργο τον Κουμπτσάκο τον κάνει ήρωα στη Νέα Δημοκρατία μετά, να τον ηρωποιήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά αυτό ως νικητή, το διάστημα. Ως νικητή, αυτό θα το δείξω. Ό,τι και να γίνει πάντως θα σας ηρωποιήσουν, γιατί αυτό το ρόλο δεν θα τον αναλάβανε κανείς, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου είναι μαζί μας, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, καθηγήτρια στο Πάντιο. Καλώς ήρθατε, κυρία. Καλώς σας βρήκα. Και έχουμε την ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές, αυτό τουλάχιστον διαπιστώνω, να βλέπουμε ανθρώπους και να συζητάμε με ανθρώπους που έχουν να μας πούν κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εύα Καϊλή είναι μαζί μας σήμερα, ως υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελιά. Πασόκ ή Ελιά, κυρία Καϊλή? Ελιά αυτή τη στιγμή. Α, το Πασόκ το αφήσαμε πίσω. Το Πασόκ στηρίζει, αλλά μπροστά έχουν βγει με το πιο ανανεωτικό ψηφοδέλτιο. Πάντως, αν οι δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια, σαρώνετε στις δημοσκοπήσεις εσείς, κυρία Καϊλή, έτσι. Λοιπόν. Είστε στην πρώτη τριάδα, βλέπω. Για αυτές, γιατί δεν τις παρακολουθώ. Φυσικό, πάντως είστε πάρα πολύ ψηλά. Εγώ πάντως ακούω ότι αν κάποιος βγει από την Ελιά, η κυρία Καϊλή είναι από τις πρώτους. Αυτή τώρα είναι γυναική αλληλεγγύη, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Βλέπω ότι είστε... Είναι μια πολύ ωραία ομάδα πάντως νέων ανθρώπων και δυστυχώς επειδή ήταν λίγος ο χρόνος, πολλοί δεν είχαν ευκαιρία να τους γνωρίσει ο κόσμος. Είστε τρεις-τέσσερις πάντως που έχετε ξεχωρίσει. Είστε τρεις-τέσσερις. Πάντως πολλά γίνονται έτσι εσωτερικά, εσωκομματικά που αυτή τη στιγμή έχουν επιπτώσεις στην Ελιά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πηγαίνε μας τώρα στη σταθερότητα του συστήματος. Αλίμονο, στέλεχος του ΚΚΕ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, πρώην βουλευτής, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Αυτή τη φορά ο κύριος Δήμος Κουμπούρης μαζί. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουμπούρη. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος που εκπροσωπεί και το λέω κάθε φορά. Πρώτον για τη μνήμη του πατέρα μου και δεύτερον για τη μνήμη του αδερφού μου που έχασα προχτές. Συλληπιτήρια. Ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος και της δημοκρατίας. Είναι σοβαρό κόμμα. Λοιπόν, να περάσουμε στην απέναντι πλευρά. Φτάσουμε και απέναντι και θα τα πείτε όλα. Να πάμε στην κυρία Καϊλή, την οποία έσπευσα να αποκαλύψω ότι είναι δημοφιλής στις δημοσκοπήσεις, και να ρωτήσω, η Ελιά ξεκίνησε ελπιδοφόρα. Ξεκίνησε ως καινούριο πράγμα. Γιατί μιλάμε καινούριο μόνο το ποτάμι. Καινούριο φέρποντας μέσα στελέχη από το παλιό Πασόκ. Δημιουργήσει μια καινούργια ομπρέλα, γιατί και οι άλλοι από που παίρνουν από παρθενογένες είναι όλοι. Ξεκίνησε ελπιδοφόρα. Τώρα τις τελευταίες μέρες άρχισε η γνωστή πασοκική γκρίνια. Έτσι πει ο Γιώργος Παπανδρέου στο βιβλίο της ΚΟΠΑ
μαζί με τον Κουβέλη. Άρχισαν τα σενάρια, δεν είπε τη λέξη ελιά ο Γιώργος. Πουθενά. Πάλι γνωστή ιστορία. Ο Παπανδρέου τραβάει το χαλί της ελιάς, ο Βενιζέλος σε δύσκολη θέση με τους Παπανδρεϊκούς. Στο παραπέντε πάλι. Αυτό τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Είναι μια πασοκική συνήθεια, θα μου πει. Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια είχαμε το χάρισμα να υπονοβεύουμε μόνοι μας πολιτικές επιλογές, είτε σωστές είτε λάθος. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε τέτοιο περιθώριο πλέον. Και δυστυχώς, παρότι φέρει ένα βαρύ όνομα ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, οι επιλογές του επιτρέπουν πολλές παρερμηνίες που υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, η ελιά παραμένει ένα αναλυτικό ψηφοδέλτιο. Δεν αλλάζει κάτι, οτιδήποτε και αν συμβαίνει αυτή τη στιγμή από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεκδικεί να ενώσει τον χώρο που κατακαιρματίστηκε ακριβώς γιατί ακολουθήθηκαν πολιτικές, τις οποίες δεν υπεραπινθήκαμε όλοι μας όσοι συμμετείχαμε, αλλά ως εκβιαστικά διλήμματα τα βλέπαμε και βάζαμε το συμφέρον της χώρας πάνω από... Αναφέρεσαι στο δημοψήφισμα και στις δηλώσεις που κάνατε το 2011. Πρόβλημα, αλλά και κατά καιρούς διαχωρίζαμε τη θέση μας και τις προθέσεις μας προφανώς από τις πολιτικές αυτές. Αυτό που στεναχωρεί ίσως εμένα είναι ότι τα στελέχη τα οποία κατά βάση έφεραν αυτή την πολιτική, εκτός από τον Γιώργο Παπανδρέου, ανήκουν πλέον είτε σε άλλες παρατάξεις είτε έχουν γυρίσει σπίτια τους. Αυτά λοιπόν τα στελέχη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εκεί λέει όσοι, είναι όσοι κατέστρεψαν τη χώρα, πολλά από αυτά τα έχει υιοθετήσει, τους έχει δώσει, τα έχει στεγάσει και θα έπρεπε νομίζω και για αυτά να απολογηθεί. Βλέπουμε τελευταία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει να μιλάει και να απευθύνεται σε ομάδες με τις οποίες κατηγορεί τη Χρυσή Αυγή. Έχει ένα συνταγματολόγο ο οποίος υπερασπίζεται θέση. Αυτό λοιπόν, το καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό? Βεβαίως. Όταν ο συνταγματολόγος ο κ. Νικολόπουλος, που είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν νομικός σύμβουλος της Χρυσής Αυγής, είναι μια καταγγελία. Σε τρεις εκπομπές που παραθέτουμε και τα αποσπάσματά του. Στον κύριο Τράγκα, στον κύριο Καρατζαφέρη. Έχει βγει και έχει υπερασπιστεί θέσεις της Χρυσής Αυγής. Έχει βγει και έχει υπερασπιστεί ως συνταγματολόγος. Μήπως βγήκε ως δικηγόρος ο άνθρωπος? Προσέξτε. Άλλο είναι ως συνταγματολόγος για το τι διαδικασία θα έπρεπε να τηρηθεί στην Βουλή. Και άλλο, πολιτική θέση. Συγγνώμη. Τότε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να έχει φύγει τρέχοντας από την κυβέρνηση. Ας μιλήσουμε για τη σύγχυση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ αυτό δεν με διακόπτεται τελικά. Γιατί μου λέτε τώρα για τη σύγχυση που έχει. Μα μου λέτε μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Και αν συνέχετε τη σύγχυση εσωτερικά και δεν τη φέρετε και στα πάνελ, γιατί δεν σας βολεύει προεκλογικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει θράσος. Έχετε συμπεριλάβει πολύ ποσό μέσα πάντως με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχει θράσος το ΠΑΣΟΚ. Ποιο ΠΑΣΟΚ? Ο διάλογος και θράσος. Τα στελέχη που συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ΠΑΣΟΚ. Ως κεντροδεξιά μου επιτρέπετε λίγο δευτερολέπτο. Και το ΚΚΕ δεν θα παρέμβει. Όχι, θα παίξει. Παρακαλώ, θα μιλήσετε μετά. Ξεκίνησε να μιλάει για λίγο δευτερολέπτο παρέμβαση. Ξεκίνησε να μιλάει η κυρία Καϊλή και για ένα κρίσιμο θέμα της. Συγκεκριμένα γεγονότα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ διαφορετικό το ευρωψηφοδέλτιο, το οποίο οδηγεί και μια πολιτική ή δείχνει μια πολιτική, είναι σε πλαίσια ιδεολογικά και ανήκει και θα ανήκει και θα στηρίξει μια παράταξη και στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι πολύ διαφορετική η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί οι στελέχοι μπορεί να επιλέγουν ένα πρόσωπο ή ένα άλλο ανάλογα με την φερεγγιότητα που θεωρούν ότι έχει ή με το τι έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει, αν είναι αποτελεσματικός ή όχι, και εκεί μπορεί να υποστηρίζεται μια παράταξη από ένα κόμμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Εδώ λέτε στην ανακοίνωσή σας κάτι πάρα πολύ σκληρό. Ούτε διαγράφει ποτέ. Στην ανακοίνωση του κόμματός σας λέτε κάτι πάρα πολύ σκληρό. Σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, ο Ηλίας Νικολακόπουλος έχει παρέμβει τηλεφωνικά σε δημοσιογραφικές εκπομπές πλυντήρια του νεοναζιστικού μορφώματος για να υποστηρίξει δήθεν νομικά όλα τα επιχειρήματά τους. Είναι σκληρές οι εκφράσεις. Είναι σκληρή και αλήθεια όμως, δεν πρέπει να την πούμε. Είναι πολύ λίγες ημέρες και είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος ότι όταν υπάρχει τέτοια σύγχυση, μην υιοθετείτε τη λάσπη τόσο εύκολα. Καλό θα ήταν να είναι ξεκάθαρο γιατί εκεί πάμε. Αν μου επιτρέπετε, είσαστε ένα νέο άνθρωπο και χρησιμοποιείτε όλο το παλαιοκομματικό στυλ του ΠΑΣΟΚ. Ρίχνετε λάσπη, σα είδα πριν που κοιτάγατε. Ναι, τώρα μην το λέτε εσείς σε εμάς. Να μην το λέτε εσείς σε εμάς. Έχετε μια εκ των βασικών εισηγητριών του μνημονίου στο χώρο σας. Την κυρία Κατσέλη δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κρίστος Αρσέν δεν υποψηφιός σας. Όχι, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έχετε, φτιάχνετε την ελιά ένα νέο πράγμα. Εσείς οι ίδια
Εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε. Εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε μνημόνια. Υπάρχει κάποιος τέλεχος που αρνείστε να δεχτείτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα κάποια άποψη, κάποιος τέλεχος που αν άτομα, ΣΥΡΙΖΑ, δεν σβήνει το παρελθόν τα υπάρχουν για άτομα, υπάρχουν άτομα και υπάρχουν θέσεις. Ένα άτομο, προσέξτε, ξεφύγετε λίγο από την προσωπική επίθεση. Ένα άτομο μπαίνει μέσα σε ένα κόμμα. Ένα πολιτικά άτομο. Μιλάω. Ναι, και εγώ. Εσείς δεν μιλάτε πολιτικά. Μιλάτε ατομικά. Μιλάω πολιτικά. Ένα άτομο μπαίνει σε ένα τα κόμμα. Τα κόμματα αποτελούνται από ανθρώπους. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Ένα άτομο μπαίνει μέσα σε ένα κόμμα και ή υιοθετεί τις θέσεις του ή φεύγει. Αν δεν υιοθετεί τις θέσεις, από παρθενογένεση δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Άλλωστε ήσασταν επί τόσα χρόνια. Οπότε σβήνονται τα λάθη του Πασόκ αφού έχουν έρθει τα στελέχη σε εσάς και σβήστηκαν. Προσέξτε, δεν μιλάω για άλλαξαν κόμμα. Δεν μιλάω για κόμμα. Εσείς μιλάτε για άτομα. Δεν μου μιλάτε για θέσεις. Πείτε μου για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μη μου λέτε για τα τις άτομα, τι κάνανε τις στην πρόεδρο. Αυτό που όχι λέτε. Όχι. Είναι χαρωτικό. Τα άτομα, είναι... τα άτομα φέρουν ιδέες. Δεν έχετε μία φωνή στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τρελαθούμε. Από δημοκρατικές διαδικασίες συγκροτούνται οι θέσεις, συγκροτούνται οι θέσεις ενός κόμματος. Αν το σενάριο δεν πάει καλά, δεν σας θέλετε να μιλήσουμε για πολιτική. Όχι, φωνάτε πιο δυνατά για να ακουστείτε και δεν έχω ολοκληρώσει. Ναι, θέλετε να μιλήσουμε για πολιτική. Μιλάω για να κάνουμε κοτσομπολιό. Κυρία Αναγκαστοπούλου, δεν σας αρέσει η αλήθεια του. Να ολοκληρώσετε, κυρία Καϊλή. Να κάνουμε κοτσομπολιό. Να ολοκληρώσετε, κυρία Καϊλή, για να μιλήσει ο κύριος Συγγούρης. Θα πρέπει λίγο να κάνουμε κοτσομπολιό. Και κάνει βάζει αυτόν τον γκολ και δεν μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολλά θέματα. Πώς θα μας εκπροσωπήσει στην Ευρώπη όταν δεν έχει αποφασίσει τον Μπαλτάκο τον θα έχει ανοιχτή. Αν ναι θέλετε να κάνουμε. Ο Μπαλτάκος είναι από εδώ τώρα. Ναι, ψάχνετε να βρείτε κάτι να απαντήσετε. Και αφού δεν έχετε το επιχείρημα να στηρίξετε τα στελέχη τα οποία συμμετέχουν στο ευρωψηφοδέλτιο, τότε μπορείτε να απευθύνεστε πετώντας διάφορα επιχειρήματα στην τοπίο. Με έναν υποψήφιο αυτή τη στιγμή, ο οποίος τώρα αρχίζει και πάει καλά. Που δεν δηλαδή έχετε κάτι, κάποιο όφελος ενδεχομένως από όλο αυτό. Τι είναι αυτό που σας έκανε. Πού πήγατε στην τελευταία δημοσκόπηση, ανεβήκατε 17, πού πήγατε. Στο 17% περίπου, ναι. Ναι, για πείτε μου όμως γιατί. Βέβαια, θα ήθελα να συνεχίσω λίγο την κουβέντα με το κοινωνικό κράτος που είπατε πριν. Θα το πείτε. Νομίζω, γιατί έχετε φτιάξει και το πρόγραμμα υγείας. Μην όλοι για όλα. Κύριο Σπυλιοτόπουλο. Λίγο γι' αυτό έτσι, γιατί άμα τοποθετούμαστε όλοι για όλα, θέλουμε 16 ώρες εκπομπή. Θέλουμε κυρίως να μας πείτε για τη μάχη της Αθήνας, ποιοι κατά τη γνώμη σας θα πάνε στο δεύτερο γύρο και πώς θα τοποθετηθούν αυτοί που δεν θα πάνε στο δεύτερο γύρο. Έχει ενδιαφέρον όμως και μια κουβέντα για το πρόγραμμα της υγείας, γιατί πραγματικά είστε από τους ανθρώπους. Από εκεί πιάστε λοιπόν το κοινωνικό κράτος και πείτε για το θέμα της υγείας. Μας ενδιαφέρει όμως πιο μετά αυτό. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Ναι, αλλά κατεβαίνετε με τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, ο οποίος έχει τη βούλα, έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας νέος άνθρωπος. Με όραμα, με προοπτική. Γνωστός βεβαίως, έχει διατελέσει υπουργός. Σαφώς. Αλλά έχει μια καινούργια οπτική ματιά για την Αθήνα. Το πρόγραμμα επίκειται να ανακοινωθεί. Είχα την τιμή να συμμετάσχω σε ένα μέρος της εκπόνησης αυτού του προγράμματος και ειδικά στην ποιότητα ζωής που αναφέρεται κυρίως στον τομέα της υγείας που είναι και η ειδικότητά μου. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αρκεί να αγαπάνε την πόλη τους, να έχουν ένα όραμα για την πόλη τους, όπως έχει ο Άρης Σπυλιοτόπουλος. Και όσον αφορά για, τους υπόλοιπους συνδυασμούς, ναι, και ενδεχομένως να αναφέρεστε και στον κύριο Κλαμάνη, βέβαια, να πω ότι ο κ. Κλαμάνης έχει μια αυτοδιοικητική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει στην Αθήνα και ελπίζω να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας στο δεύτερο γύρο. Έτσι ώστε... Θα μπείτε στο δεύτερο γύρο, εννοείται, θα πάτε. Βέβαια. Εννοείται. Έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την Αθήνα και τους Αθηναίους. Και κυρίως το πρώτερο είναι να απαλλάξουμε την Αθήνα από ένα πάρα πολύ κακό δήμαρχο, ο οποίος επί 3 χρόνια είναι κρυπτόμενος στο Δημαρχείο, δεν τον έχει δει ποτέ κανένας, μόνο για κάποιες ευκαιριακές εκδηλώσεις στα μίντια. Στις δημοσιοποίησεις πάντως πάει πολύ καλά ο κ. Καμίνης, έτσι. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δουλεύει περισσότερο και δεν εμφανίζεται τόσο για να κόβει κορδέλες, το οποίο δεν είναι κακό. Ξέρετε κάτι, υπάρχει και μια λανθασμένη εικόνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αθηναίοι που ζουν στα προάστια, ξέρετε, και βλέπουν έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, ο οποίος, από ό,τι ακούγεται, έχει βάλει σε τάξη τα οικονομικά του Δήμου. Ξέρετε, ο κύριος Καμίνης έχει κάνει ένα προσπαθήσει... Στο κέντρο της Αθήνας είναι, όχι στα προάστια. Κοιτάξτε, ο κύριος Καμίνης, όπως ξέρετε, δεν μένει στην Αθήνα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν πάρα πολλοί Αθηναίοι που μένουν στα προάστια και ψηφίζουν στην Αθήνα και ακούνε
ότι ο κύριος Καμίνης έχει κάνει ένα πολύ καλό λογιστικό πλεώνασμα. Το οποίο όμως ο κύριος Καμίνης έκανε το λογιστικό πλεώνασμα, αλλά ξέχασε να ασχοληθεί με τους Αθηναίους. Το λογιστικό πλεώνασμα ξέρετε σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληρωμένοι προμηθευτές εδώ και 2,5 χρόνια. Άμα χαλάσει μια λάμπα, σπάσει μια λάμπα σε ένα φανοστάτη, δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει τίποτα στις αποθήκες του Δήμου. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς εργαζομένους στο Δήμο της Αθήνας και όλοι μου λένε ότι όταν χαλάσει ένα μηχάνημα, οτιδήποτε, όσο απλό και να είναι αυτό, πετιέται. Δεν υπάρχει ανταλλακτικό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Νομίζω πως θα το ήταν από μια πλευρά ιδεολογική και όχι αποκλείεται αντικειμενικά να υπόθηκε κάτι τέτοιο. Λειτουργεί κανονικά ο Δήμος και υπάρχουν και διαδικασίες και υπάρχει και Δημοτικό Συμβούλιο που εξετάζει όλες αυτές τις πολιτικές και θα τις αναδείκνει πολύ πιο έντονα. Περιμένω να βγει στα μίντια, να ακούσουμε τη φωνή του. Εμείς πάντως τον είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη. Και να μας πει το έργο που έχει κάνει. Ένα πραγματικό έργο. Τον έχει φωνάξει ο κ. Πιωτόπουλος και ο κ. Εκλαμάνης και οι υπόλοιποι υποψήφοι να πάνε μια βόλτα στην Αθήνα και να μας δείξει ένα πραγματικό έργο που έχει κάνει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος που είχε όλες τις δυνατότητες. Τι είπατε, συγγνώμη. Όπως και όλοι. Α, όχι, δεν παίρνει. Θα το πούμε μετά. Λέτε. Έχω βαρεθεί να βλέπω την Αθήνα να είναι μέσα σε ένα μακρύ χρώμα. Αυτό το θέλετε για να μην αυξηθούν τα επιτόκια και να βγούμε στις αγορές με ψηλά επιτόκια. Γιατί αλλάζει πάλι η νόμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει το επιτόκιο, θα τρελαθούμε στο τέλος. Να επιστρέψουμε λίγο στην Αθήνα. Μα το είπατε βέβαια στην αδελφή σας ότι δεν πρέπει να βγούμε από το μνημόνιο γιατί εναντιζόμαστε πολύ υψηλές αγορές. Πρέπει να διαβάσετε λίγο καλύτερα. Πρέπει να φύγετε λίγο καλύτερα και σας παρακαλώ όχι σε μένα. Αυτό τώρα μας έβαλε σε μια... Μας έβαλε σε μια άλλη κουβέντα όμως. Ο κύριος Σακελαρίδης θα πάρει απόφαση το κόμμα μετά. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ... προκαταβολικά δεν μπορείτε να πείτε... Εγώ προκαταβολικά δεν θα πάρω... Είναι βέβαιο ότι δεν θα ψηφίσουμε μνημονιακό δήμαρχο. Κανέναν άλλο. Θα είναι και δύο... Όπως λέτε όμως. Δεν είναι πιο κοντά σας όμως ιδεολογικά ο κύριος Καμίνης, πρόεδρος του Κέντρου Αριστερά. Όχι, για μας είναι τομή το μνημόνιο για την ελληνική κοινωνία. Είναι τομή. Το μνημόνιο αποτελεί το μνημόνιο. Μην το κρατάτε αυτό το δίλημα. Οπότε μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ θα απέχει στις εκλογές της Αθήνας. Αυτό πώς θα ερμηνευτεί όμως από τους ψηφοφόρους. Ότι όλη η Ελλάδα στηρίζει το μνημόνιο. Δεν είναι καλό να το θέτετε, να βάζετε τον πύχη εκεί πάντως. Επειδή εσείς πιστεύετε ότι ο χάρτης των αυτοδιοικητικών εκλογών θα είναι μπλε και πράσινο. Εγώ πιστεύω ότι η δομή μιας παράταξης φαίνεται και από τις νίκες στην κοινωνία και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στα συνδικαλιστικά όργανα και σε όλα τα ψηφοδέλτια όπου είναι εξαφανισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από το κεντρικό στο οποίο ίσως απολαμβάνει την ψήφο της διαμαρτυρίας και προσπαθεί να συσπυρώσει με θεμητά και μετά από τόσους ανεξάρτητους μπλε και πράσινο. Όλοι ανεξάρτητοι, κύριε Κουμπούρη, κατεβαίνουν πλέον. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι τώρα. Συνεχίστε. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι τώρα. Περιμένω να τελειώσει, να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για να πω μόνο από αυτά που έχω ακούσει. Θα πρέπει λοιπόν πρώτον... Εσείς, κυρία Καηλή, βλέπετε συμπαθητικά την υποψηφιότητα του κύριου Μόρελ, εσείς ως τέλεχος. Πολύ συμπαθητικά. Βλέπω μάλιστα ότι πολλά κονδύλια από το ΕΣΠΑ δεν είχαν απορροφηθεί με την προηγούμενη διοίκηση και 10% των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ απορροφήθηκαν την προηγούμενη κυβέρνηση, την προηγούμενη δημοτική αρχή. Να σας ρωτήσω κύριε Κυρίμη, αν στο δεύτερο γύμνο είναι ο κύριος Μιχαλολιάκος και ο κύριος Μόραλης, οι δεξαμενοί εσείς από πού θα πάρετε? Από τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες. Αυτή είναι η εξαμένη μας. Ο Πειραιώτης θα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο χωρίς χρήσματα. Και ανάμεσα... Ένας αεκτής Πειραιώτης τι ψηφίζει? Θεωρώ ότι ψηφίζει το καλό του Πειραιά. Και το καλό του Πειραιά είναι το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Άλλωστε δεν υπογράψαμε κάποιο συμφωνητικό ότι είμαστε όλοι Ολυμπιακοί όσοι είναι στο ψηφοδέλτιο. Αν δεν είστε Ολυμπιακό. Όχι, είμαι Ολυμπιακό. Α, λέω. Κυρία Καλή, ξέρω ότι παρευρεθήκατε και αυτό σας ρώτησα. Ξέρω, ξέρω. Δεν αποκλείστηκα, λέω, λόγω ομάδα από την παρουσίαση. Εσείς πάω, οπότε, είσαστε. Δεν είναι οπαδικό, είναι μια κίνηση πολιτών, την οποία εγώ υποδέχομαι με χαρά και νομίζω πολλοί κόσμος. Έχετε στον Πειραιά, πηγαίνετε και στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και στο Πανεπιστήμιο μου είπε ότι του η κόρη μου πρόσφατα σας είχε επιτηρήτρια. Και τα προβλήματα και τα έργα που όντως θα έπρεπε να είχαν γίνει. Σας είχε επιτηρήτρια η κόρη μου λοιπόν και είχε την καλύτερη άποψη για σας, κυρία Καηλή, ως επιτηρήτρια. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γεγονός. Η επόμενη φοιτητριά μας, Ιωάννα.
Ποιον θα ρωτήσει, Ιωάννα? Εγώ θα κάνω την ανατροπή σήμερα. Θα ρωτήσω την κυρία Βακαϊλίδη, θα ρωτήσω κάποιον εκπρόσωπο της Δημοκρατίας. Γεια σας. Με λένε Ιωάννα Ζέρβα, φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν ομιγέννητο κάποιος σας έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό και σας ρωτούσε να σας καλούσε να αποφασίσετε μεταξύ των Βενιζέλου, Τσίπρα και Σαμαρά, ποιος θα είναι ο αυριανός πρωθυπουργός της χώρας. Σας ευχαριστώ την προσοχή, όχι να μην διαλέξετε κόμμα, αλλά το πρόσωπο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι εγώ προέρχομαι από μία παράταξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά παρόλα αυτά γνωρίζω ότι και συγκρούστηκα με τις ηγεσίες της παράταξης, γιατί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ακολουθήθηκαν σκληρές πολιτικές που δεν μπορούσαν να συνάδουν με το DNA που είχε αυτή η παράταξη. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν η απογοήτευσή μας, γιατί η πολιτική κρύβει και αδικίες και απογοήτευση, και μερικές φορές η σκληρή πραγματικότητα σε οδηγεί να βάλεις το εθνικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό σου ή το κομματικό. Λοιπόν, όταν αυτό σε οδηγεί, δεν περιφέρεσαι σε άλλα κόμματα, μένεις σταθερός και συμμετέχεις στην πολιτική μέσα από ιδεολογικά πλαίσια τα οποία ακολουθούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι και φέρουν την ιδεολογία αυτή κάποιοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, προφανώς η απάντησή μου είναι ότι θα προτιμούσα έναν άνθρωπο που προέρχεται από εκεί που προέρχομαι κι εγώ, χωρίς όμως να υπεραμείνομαι όλων των επιλογών του κάθενος από εκείνους, γιατί και τους τρεις τους εκτιμώ, είναι μια δύσκολη περίοδος και οι τρεις έχουν ένα μεγάλο βάρος ευθύνης, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, είτε για να είναι σε μια συνεργασία για το καλό της χώρας. Γιατί οι πολιτικοί σε αυτή τη χώρα δεν έχουν ανάγκη, δεν έχουν λόγο να μην έχουν καλές προθέσεις, να μην θέλουν να είναι αρεστοί. Μερικές φορές όμως η πραγματικότητα πρέπει να γίνει και με πολιτικό κόστος και να κάνεις επιλογές οι οποίες μπορεί πραγματικά να κοστίσουν προσωπικά, αλλά μπορεί να ωφελήσουν. Πάντως κρατάω ότι προτιμάτε προφανώς τον Βαγγέλη Βενιζέλο από τους τρεις, αλλά και τους άλλους δύο τους παίρνετε στα σοβαρά για πρωθυπουργούς, και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν απορρίπτεται κανένα από τους τρεις ως πρόσωπο. Στον χώρο που βρίσκονται, γιατί πραγματικά σε αυτή την περίοδο δεν είναι και εύκολο να είσαι στην πολιτική. Πάρα πολλοί πήγαν σπίτια τους, απέφυγαν τα δύσκολα και δεν μπήκαν μπροστά σε καμία μάχη. Αντιθέτως. Αυτό είναι ο πολιτικός λόγος που ενδεχομένως όλοι να έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά. Έχετε από ένα λεπτό κάθε μέρα, κυρία Καηλή, εσείς. Δεν θα γίνει πρώτα η δεύτερη ερώτηση. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Οι δύο φοιτητές μας από τους τέσσερις επέλεξαν να είναι οι ερωτώντες. Ευχαριστούμε τότε που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή στην πολιτική δυστυχώς με όσα περάσαμε την έχουμε απαξιώσει, για μένα είναι μια ευχάριστη έκπληξη που είναι εδώ νέοι άνθρωποι και μάλιστα που συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε μια εποχή που ο καθένας θα μπορούσε να επιλέξει να μείνει μακριά, να μην περάσει αυτή τη φθορά σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Θα ήθελα λοιπόν το μήνυμα που θα βγάλουμε προς τα έξω ως νέοι άνθρωποι είναι ότι πρέπει να μπούμε μπροστά στα δύσκολα. Η γενιά μας έχει τις δικές της μάχες να δώσει. Έτυχε σε εμάς να μην βρούμε την άνοιξη, αλλά να πρέπει να τη φτιάξουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Και εύχομαι και στις ευρωεκλογές να μην ψηφίσουμε, να μην δώσουμε ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί πλέον οι πολιτικές που εκεί αποφασίζονται μας αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας και το μέλλον μας. Να δώσουμε ψήφο ελπίδας. Να στηρίξουμε λοιπόν σε όλες τις παρατάξεις πρόσωπα τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να συγκρουστούν ή να διεκδικήσουν ως Έλληνες αξιοπρεπώς το μέλλον μας, τις δουλειές μας, να διεκδικήσουν ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους, να καταφέρουν να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή μας. Πάνω απ' όλα λοιπόν ως Έλληνες και να βρούμε αυτά που μας ενώνουν. Να μην προσπαθούμε μέσα από μια μίζερη αντιμετώπιση της πολιτικής να δημιουργήσουμε μονίμως την εικόνα ότι καταστρεφόμαστε ή ότι οποιαδήποτε επιτυχία είναι αποτυχία. Ας αναγνωρίζουμε τις επιτυχίες και ας προσπαθούμε για κάτι ακόμα καλύτερο.